Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Γιάννης. Θα παρουσιάσουμε ακόμα άλλο ένα βιντεάκι με ένα παραδοσιακό ξύρισμα. Το setup που θα χρησιμοποιήσουμε για σήμερα είναι ένα πινελάκι συνθετικό της Omega, το οποίο το έχουμε βάλει λιγάκι να μουλιάζει, είναι αυτό εδώ το πινελάκι, στο πολύ ωραίο μας μπολ της Προράσο, το οποίο το έχουμε παρουσιάσει και σε άλλο βιντεάκι. Θα χρησιμοποιήσουμε μία κρεμούλα της Προράσο με ευκάλυπτο και μέντα. Τη βλέπετε. Το after shave που θα τελειώσουμε το ξύρισμά μας είναι της Denim. Πάρα πολύ καλό after shave. Και η ξυριστική μηχανή που θα χρησιμοποιηθεί για σήμερα είναι μία ρώσικη ξυριστική μηχανή, η ραπίρα. Είναι αυτή εδώ, είναι κλειστού τύπου, τριών τεμαχίων. Πάμε να φορτώσουμε και τη λεπίδα μας. Μία μπολζάνο η οποία είναι στην τρίτη της χρήση. Βλέπετε εδώ πώς θα φορτώσουμε τη λεπίδα στην ξυριστική μας μηχανή. Τη βλέπετε την ξυριστική μηχανή λυμένη σε τρία κομμάτια. Το top cap, το best plate και το χερούλι. Παίρνουμε το top cap, τοποθετούμε τη λεπίδα στο top cap, βάζουμε το best plate και βιδώνουμε το χερούλι μας. Και η ξυριστική μας μηχανή είναι έτοιμη. Έχει φορτώσει τη λεπίδα. Πάμε να φτιάξουμε τη μαρέγκα μας. Έχουμε το κλασικό το πύλινο το μπολάκι μας, το οποίο θα βάλουμε εδώ μια ποσότητα κρεμούλας. Βλέπετε μία ποσότητα που έχουμε βάλει και πάμε να κάνουμε τη μαρέγκα μας. Τα συνθετικά πινέλα δεν θέλουν πολύ μουλιάσμα και δεν θέλουν να κρατάνε πολύ νερό, γιατί δεν δουλεύεται καλά στο πρόσωπο ο αφρός. Πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη σαπουνάδα μας. Έχουμε βάλει μια ποσότητα. Σήμερα press shave δεν χρησιμοποιήσαμε, απλά μόνο λίγο νεράκι ρίξαμε στο πρόσωπό μας. Θα κάνουμε το ξύρισμά μας χωρίς press shave. Thank you.
πάμε να ξεκινήσουμε το παραδοσιακό μας ξύρισμα. Βρέχουμε λίγο την ξυριστική μας μηχανή και ξεκινάμε. Αυτή η ξυριστική μηχανή συγκεκριμένη είναι λίγο τραχιά στο ξύρισμά της σε σχέση με τη Lord, την Αιγυπτιακή που δείξαμε σε άλλο βιντεάκι, σε προηγούμενο βίντεο. Αυτή εδώ η ραπίρα είναι λίγο πιο ατσούμπαλη, θα το έλεγα, σαν ξυριστική μηχανή. Δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να σου κάνει και κανένα μάγκωμα και να έχεις κανένα ατυχηματάκι. Και αυτή είναι μια ξυριστική μηχανή φτηνή, η οποία το κόστος της δεν ξεπερνάει τα 9 ευρώ, 8,99 έχει. Για τα λεφτά της θα έλεγα ότι είναι μια τίμια ξυριστική μηχανή, αλλά δεν είναι για καθημερινή χρήση, γιατί είναι κάπως τραχιά, είναι κάπως ατσούμπαλη ξυριστική μηχανή. Η λεπιδούλα καλά τα πάει για την τρίτη της χρήση που βρίσκεται. Η Μπολζάνο με λίγο να ξεβγάλουμε το πρόσωπό μας. Αυτό ήταν το πρώτο χέρι που κάναμε. Πάμε να ξεβγάλουμε λίγο το πρόσωπό μας και να κάνουμε και ένα γρήγορο δεύτερο χέρι. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα χέρι δεύτερο. Είναι λίγο πιο αραιός ο αφρός, λόγω ότι έχει πέσει και νερό πολύ στο πρόσωπο και είναι ότι είναι και συνθετικό το πινέλο, το οποίο δεν θέλει, τα συνθετικά πινέλα δεν θέλουν πολύ νερό.
χρησιμοποιήσαμε όλο τον εαυτό μας. Πάμε να κάνουμε τώρα και το δεύτερο χέρι μας. Πάει πάρα πολύ καλά. Μια χαρά. Άλλο ένα παραδοσιακό ξύρισμα έφτασε στο τέλος του. Τελειώσαμε και το δεύτερο χεράκι. Πάμε να ξεβγάλουμε και να βάλουμε το after shave και να ανακεφαλαιώσουμε με τα προϊόντα μας. Στεγνώνουμε πολύ καλά το πρόσωπό μας. Μια χαρά η γραπήρα μας ξύρισε πάρα πολύ καλά. Και πάμε να βάλουμε και το after shave το denim. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, φίλοι, πάμε να ανακεφαλαιώσουμε με τα προϊόντα μας. Πινελάκι συνθετικό της Ωμέγκα. Κρεμούλα ξυρίσματος, η πράσινη προράσο, με άρωμα ευκάλυπτου και μέντας. Το after shave που χρησιμοποιήθηκε ήτανε της Denim. Η ξυριστική μηχανή που χρησιμοποιήσαμε είναι
η ραπίρα ρώσικης προέλευσης και η λεπιδούλα που φορτώσαμε επάνω ήταν μία μπολζάνο στην τρίτη της χρήση. Φίλοι και φίλες, άλλο ένα παραδοσιακό ξύρισμα έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.